Το φράγμα του 1 εκατομμυρίου Τούρκων τουριστών έσπασε η χώρα μας φέτος. Αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί και άλλο το ερχόμενο καλοκαίρι. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το νέο διάβλο έπαιξε η τουριστική έκθεση που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, με το ελληνικό περίπτερο να κερδίζει τις εντυπώσεις. Η Λίλια Τζουρλή μας εξηγεί. Άρωμα Ανατολής από τους χιλιάδες Τούρκους που φέτος ψήφισαν Ελλάδα. Η καλύτερη προετοιμασία των Ελλήνων αυτό το καλοκαίρι, οι πιο δελεαστικές τιμές αλλά και η περσινή έκθεση τουρισμού στην Κωνσταντινούπολη ήταν οι αφορμές να απογειωθεί η τουρκική επισκεψιμότητα στη χώρα μας. Αλλά παρόλαρακ, çok zaten şey farklı değil. Türkiye'de ne kadar harcıyorsak burada da herhalde o kadar olacak. Yani gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Kalıyoruz. Halki Dikiye de gideceğiz. Η αλήθεια είναι ότι η έκθεση τουρισμού στην Κωνσταντινούπολη, η πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο, έκανε το ελληνικό περίπτερο να ξεχωρίσει από 75 χώρες και 4.500 εκθέτες. Για πρώτη φορά, όλες οι ελληνικές συμμετοχές ήταν συγκεντρωμένες σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Με αποτέλεσμα, το άρωμα Ελλάδος να διαχέεται παντού. Εκεί, ο επισκέπτης δοκίμαζε μοναδικές ελληνικές γεύσεις, γνώριζε τα ελληνικά ήθη και έθιμα και έρχονταν σε πρώτη επαφή με τους ελληνικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς. Αυτές οι εικόνες μάγεψαν τους Τούρκους επισκέπτες και τους έκαναν να κατακλείσουν τόσο το ελληνικό περίπτερο, όσο και την χώρα μας. Everybody was queuing in front of the Greek pavilion and in order to get more information because going from Turkey to Greece is getting every year. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, οι Τούρκοι τουρίστες φέτος στην Ελλάδα έφτασαν το 1 εκατομμύριο, ενώ μόνο στη Θεσσαλονίκη ξεπέρασαν τους 100.000 με οργανωμένα γκρουπ. Στη Λέσβο τις 80.000, ενώ πάνω από 500.000 πέρασαν από τον μεθοριακό σταθμό των Κύπων. Η πληρότητα στις τουρκικές αερογραμμές για Ελλάδα έφτανε το 100%, ενώ εκατοντάδες Τούρκοι τουρίστες έφταναν στη χώρα μας και με κρουαζερόπλια. All passenger in Turkish people, all Greece in very interesting. In next time in Athens, in Parga, in Kalambaka, Metora, we visit. Και αυτή αναμένεται να είναι μόνο η αρχή, καθώς και στη φετινή έκθεση τουρισμού στην Κωνσταντινούπολη 22 με 25 Ιανουαρίου, το ελληνικό περίπτερο αναμένεται να διαπρέψει.